centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κορεντσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους. Το διαβάζω στη Σέντρα, λογικά είναι αλήθεια, φωτογραφική Σέντρα. Λοιπόν, πληρώνετε τους ανθρώπους αυτούς, ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Δημιουργήθηκε ένα θέμα, θεωρώ όμως χωρίς να υπάρχει λόγος, ναι. Διότι η συγκεκριμένη δομή, το ναι. Βοήθεια στο σπίτι, ανήκε στις κοινοφελείς ναι. Επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Μέσα στο Δεκέμβριο βγήκε μια απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου η συγκεκριμένη δομή επιστρέφει στους Δήμους. Μάλιστα. Και θα έπρεπε να τηρηθεί μια διαδικασία ώστε να γίνει η ομαλή μετάβαση από τις κοινοφελείς επιχειρήσεις στους Δήμους. Αυτό μάλιστα. Δεν έγινε μόνο στο Δήμο Καστοριάς, έγινε σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τότε λοιπόν η πληρωμή της συγκεκριμένης δομής γινόταν από την ΕΕΤΑ. Ώσπου να γίνει λοιπόν αυτή η διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι είχαμε την ψήφιση του προϋπολογισμού η οποία έγινε μέσα στον Φεβρουάριο. Εν συνεχεία είχαμε την συγκεκριμένη δύσκολη κατάσταση με την εξάπλωση της νόσου του κορονοϊού, όπου όλες οι υπηρεσίες βρέθηκαν εκτεθειμένες και προεκπλήξεως. Λειτουργούν οι υπηρεσίες με προσωπικό εκ περιτροπής, άρα στην ουσία η καθυστέρηση είναι γραφειοκρατική και τίποτε άλλο. Τα χρήματα υπάρχουν. Η δομή συγκεκριμένη πληρώνεται κανονικά μέσα στην εβδομάδα, θα πληρωθούν τους δύο μήνες και την επόμενη εβδομάδα. Άρα μέσα σε δύο, μέσα στο μήνα. Αλλά και οι τέσσερις μήνες. Εγώ πρώτον θέλω να συγχαρώ όμως την συγκεκριμένη δομή. Είναι η δομή που στηρίζει αυτή τη στιγμή στις δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Δεν θα πω τον Δήμο. Στηρίζει όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη για να είμαστε όλοι υγιείς, να ξεπεράσουμε αυτόν τον κίνδυνο και να είμαστε όλοι στις δουλειές μας και στην καθημερινότητά μας. Και μετά από αυτή τη δύσκολη κατάσταση θα πρέπει να συγχαρούμε λοιπόν διπλά. Πρώτον για την υπηρεσία τους αυτή που προσφέρουν και δεύτερον διότι σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα υγείας. Οπότε θα πρέπει να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε παράλληλα αυτή τη δομή. Μα το θεωρώ καταλάβαμε δηλαδή εκείνο το βράδυ. Εκείνο κανένα βράδυ ζήτημα το... επειδή διάβασα και μία ανακοίνωση από έναν κομματικό σχηματισμό. Από θεωρώ το ότι από την ευαισθησία το κομμουνιστικό κόμμα νομίζω, το κομμουνιστικό κόμμα δεν έβγαλε κάτι. Η λαϊκή συσπήρωση, αν δεν κάνω λάθος. Η λαϊκή συσπήρωση, ναι. Θα περίμενα αυτή τη στιγμή είναι, την ευαισθησία. Ανήκει στο κομμουνιστικό κόμμα, ναι. Την ευαισθησία μας να την δείξουμε κάπως διαφορετικά στην δύσκολη κατάσταση που περνάει ο κόσμος, στην άμεση ανάγκη που υπάρχει για λύση αυτή τη στιγμή και σε κάποιες ιδέες και προτάσεις για το πώς θα ξεπεράσουμε τον κίνδυνο ώστε να είμαστε, όπως είπα και πριν, όλοι μας πίσω στην καθημερινότητά μας σε λίγες ημέρες. Εγώ κρατάω τις δηλώσεις που έκανε εκείνο το βράδυ, το πρώτο βράδυ. Και όχι να κάνουμε μικροπολιτική ναι, ναι, ναι. Και να λαϊκίζουμε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Εγώ να κρατήσω λοιπόν από εκείνο το βράδυ που είχαμε εδώ και την εξάωρη έκτακτη εκπομπή μετά τα μέτρα, τόσο αυτά που μας είχε πει ο κ. Καραμίτος, όσο και εργαζόμενοι από το βοήθεια. Ότι για όσους ανθρώπους χρειαστεί, θα δώσουμε παραπάνω και από το 100% των δυνατοτήτων μας να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Αυτό φαίνεται λοιπόν το πόσο αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να τα δώσουν όλα στη συγκεκριμένη και μάχη. Και τα δίνουν όλα, κύριε Νατσούλη, και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους συμπολίτες μας, τα δίνουν όλα αυτή τη στιγμή, είναι στην πρώτη γραμμή και είπα, εκφράζω τα ευχαριστώ μου αλλά ναι. Και τα συγχαρητήρια για τον αγώνα αυτό που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Και τώρα, θα είμαστε δίπλα και μετά. Και θα είμαστε δίπλα και μετά. Τώρα, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα που έκαναν έτσι αίσθηση μέχρι τώρα στην εκπομπή μας και από αυτά που ακούσαμε και από τον κύριο Τζικαλά για λίγο πριν. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε την άποψη, να τα πάρουμε ένα-ένα δηλαδή, για να μην χαθούμε, αν συμμερίζεστε την εκτίμηση που κάνει σήμερα ο κύριος Τζικαλάγιας, έχει προκληθεί ήδη μια αναστάτωση ειδικά στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, εκτίμηση λοιπόν ότι η καραντίνα λόγω των συνεχιζόμενων κρουσμάτων που έχουμε στην Καστοριά θα συνεχιστεί και για τη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας και για τον υπόλοιπο νομό με τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας. Εγώ θα μείνω στις δηλώσεις αυτές που κάνουν οι υπεύθυνοι, οι άνθρωποι που είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, οι υγειονομικές υπηρεσίες, το Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, αλλά αν πάρουμε δεδομένο το τι
ισχύει και το τι ίσχυε σε κάποιες αντίστοιχες περιοχές που είχαν τεθεί σε καθεστώς καραντίνας, όπως ήταν η Δαμασκηνιά, η Βραγασιά, που πήραν επιπλέον άλλες 7 μέρες παράταση το συγκεκριμένο μέτρο. Το ίδιο έγινε και με τον Δήμο Εχίνου. Άλλες 7 μέρες, πιθανόν να υπάρχει και κάτι ανάλογο και στη δική μας την περίπτωση. Εμείς λοιπόν, χωρίς να θέλω να κάνω... Να τα επενθυμίσω για όσους δεν μας προλαβάν, να τα ξαναπώ δηλαδή για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Να ξεκινήσω από Δαμασκηνιά και Δραγασιά. Η καραντίνα τελείωσε χθες, ήταν για 14 μέρες και πήγε 21. Εχίνος λήγει σήμερα και πάει για μια εβδομάδα ακόμα και έρχεται η σειρά μας. Γιατί εμείς Μεσοποταμία την επόμενη Τρίτη, κανονικά. Σε 7 μέρες, σε μια εβδομάδα. Δεν θα διακινδυνεύσω, κύριε Νατσούλη, ούτε εσείς πρόβληψη δεν να δεν κάνω, ούτε εκτίμηση. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις που θα πάρει η πολιτική προστασία. Αν αυτό που λέει ως εκτίμηση ο κύριος Τζικαλάγιας γίνει και πράξη, τι σημαίνει, κύριε Δήμαρχε? Σημαίνει ότι τα μέτρα προστασίας και πρόληψης θα πρέπει να παραταθούν για να είμαστε όλοι υγιείς και σίγουροι για την επόμενη μέρα. Το θέμα είναι πώς θα συγκρατηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Δήμος Καστοριάς είναι πανέτοιμος να αντιμετωπίσει και την συγκεκριμένη κατάσταση. Και εάν παραταθεί για άλλες 7 ημέρες, θεωρώ ότι όλα βαίνουν ομαλά, είναι καλά, είναι οργανωμένα. Και η βοήθεια στο σπίτι που αναφέραμε και πριν είναι στην πρώτη γραμμή, εξυπηρετεί τους πάντες, έχει ενισχυθεί και με ιατρικό προσωπικό, από εχθές βρίσκονται και οι στρατιωτικοί γιατροί στη συγκεκριμένη υπηρεσία, οπότε είμαστε έτοιμοι και για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση πλέον. Η υπομονή είναι αυτό το μοναδικό όπλο που πρέπει να έχουμε αυτή τη στιγμή, υπομονή, συγκράτηση, εγκράτεια μάλλον, και να είμαστε... να αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη σοβαρή κατάσταση. Τώρα, πάμε στο δεύτερο που τόνισε ο κύριος Τζικαλάγιας. Στο πλευρό των γουναράδων τάχθηκε σήμερα, μετά τα όσα γράφτηκαν στο πρώτο θέμα ο κύριος Τζικαλάγιας. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, μια και είστε και από αυτόν τον κλάδο τώρα, κύριε Κορεντσίδη, και επειδή πειρατήσατε και για πολλά χρόνια και τα συνδικαλιστικά όργανα και τον προφήτη Ηλία. Θέλω λίγο την άποψή σας γι' αυτό και για το, δεν ξέρω, διαβάσατε λογικά και το δημοσίευμα. Ακούσατε τι δηλώνουν και από την πλευρά του προφήτη Ηλία. Χθες είχαμε και τον κύριο Χατσιμιονίδη από την πλευρά του ΣΕΓ. Έχουν βγάλει κοινό δελτίο τύπου. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Για μπορείτε να μας το πείτε πώς το έχετε κλάβει μέχρι στιγμής? Γιατί είναι, ο τίτλος είναι χτυπητός. Δηλαδή, οι γουναράδες που έσπηραν ιό και θάνατο στην Καστοριά. Καταλαβαίνετε, από μόνο του δεν χρειάζεται εξηγήσει αυτή η φράση, έτσι. Θεωρώ ότι πλήττομαι και εγώ. Τριπλά θα έλεγα, και ως γουνοποιός και ως πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου, αλλά και ως πολίτης της συγκεκριμένης περιοχής, που όλοι έχουμε καταλάβει και ξέρουμε τι ρόλο έχει παίξει η γουνοποιία στη συγκεκριμένη περιοχή. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα πρέπει να ρίξουμε τους τόνους σχετικά, δηλαδή να μην αναπαράγουμε τις συγκεκριμένες ειδήσεις που πιθανόν στόχο έχουν να πλήξουν όχι μόνο τον κλάδο αλλά και την περιοχή μας γενικότερα. Γι' αυτόν τον λόγο και εγώ προσωπικά εδώ και 10 περίπου μέρες και περισσότερες δεν έχω κάνει οποιαδήποτε δήλωση εκτός Καστοριάς, σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Βλέπω ότι αρκετοί από εσάς έχετε σχεδόν μηδενίσει τις παρουσίασεις στα μεγάλα κανάλια. Ναι. Εγώ όχι από την Παρασκευή που μας πέρασε, κύριε Νατσούλη, από την προηγούμενη Παρασκευή, από την προπροηγούμενη, δεν απαντάω σε κανένα τηλέφωνο που προέρχεται από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Γιατί θα πρέπει να ρίξουμε τους τόνους γενικά και για τον κλάδο αλλά και για την πόλη μας. Και θεωρώ ότι έτυχε μια ομάδα ανθρώπων, μια ομάδα ενός συγκεκριμένου κλάδου να είναι την συγκεκριμένη χρονικά στιγμή σε μια περιοχή όπου έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τη συγκεκριμένη νόσο. Κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ένας άλλος κλάδος ή κάποια άλλη ομάδα εργαζομένων, να είναι απλά επισκέπτες που επισκέφθηκαν τουριστικά τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν είναι η στιγμή ούτε να καταλογίσουμε ευθύνες, ούτε να πούμε ποιος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο θέμα. Εξάλλου ένα είναι σίγουρο, ότι κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει πως μόνο υποψίες υπάρχουν εκεί και υποθέσεις. Εγώ. Αν το συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης, η συγκεκριμένη εφημερίδα γνωρίζει κάτι άλλο και έχει ενδείξεις και αποδείξεις γι' αυτό,
θα πρέπει να τις καταθέσει κάπου, να υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Χωρίς όμως να έχουμε στοιχεία ή οποιαδήποτε άλλο επιχείρημα που θα μας δίνει αυτήν την κατεύθυνση, δεν μπορούμε να στιγματίζουμε. Επιστημονική απάντηση ότι τον ιό τον έφεραν οι γουναράδες ή τα Λύκια ή επισκέπτες της Καστοριάς το τρίμηνο της Αποκριάς ή Άγιοι Τόποι. Επιστημονικά μέχρι στιγμής δεν μας έχει απαντήσει κανείς επιστημονικά. Η πόλη μας θεωρώ ότι έχει δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα. Σίγουρα πάντως κάπως ήρθε έτσι αυτό. Υγειονομικά, από την άλλη να το πούμε έτσι. Βέβαια, αλλά είπαμε, έχουμε πληγή, θεωρώ ότι έχουμε πληγή από την πλευρά μας. Μπορεί να ήρθε και από τα τέσσερα αυτά στοιχεία. Θα κάνουμε τα πάντα για να επανέλθουμε. Ας μην συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο που στόχο έχει, είπαμε, να πληγεί κάποιος κλάδος, κάποιος συνάνθρωπός μας ή και γενικότερα η περιοχή μας. Και πάμε τώρα και σε ένα κεντρικό πρόσωπο, όπως βγαίνει σήμερα στην επικαιρότητα, ο κ. Γρηγόρης Κάτσιος, ο διοικητής του νοσοκομείου. Από χθες έχουμε λοιπόν την απληροφορία, και την οποία επιβεβαίωσε σήμερα ο κύριος Τζικαλάγιας πριν από λίγο, την πρόθεση δηλαδή του κύριου Χάτσιου, το γράφει και όλα στην ανάρτησή του στο Facebook, για να φύγει από αυτή τη θέση ευθύνης, και όταν φύγει από αυτή τη θέση, μόλις τελειώσει αυτή η κατάσταση, θα δοθούν και ιδέωσες απαντήσεις. Μιλάει στο κείμενο που έχει αναρτήσει για μονταζιέρα, για επαρχιώτικους λαϊκισμούς, για ανθρώπους που εξευτελίζουν ή προσπαθούν να εξευτελίσουν και να υποβάσουν το έργο του νοσοκομείου Καστοριάς. Δεν απάντησα σε όλους αυτούς, λέει ο κύριος Χάτσιος, όχι γιατί δεν είχα επιχειρήματα ή προφορική ικανότητα, αλλά γιατί το χρέος και η συνείδησή μου επιτάσσει να αναλώνω όλες τις δυνάμεις μου στην άμεση αντιμετώπιση του κορονοϊού. Παραθέτει και το κείμενο που είχε δημοσιεύσει παλιότερα, για το οποίο μιλάει και για κάποιους όψιμους, αν το ξέρετε εξάλλου, όπως το είχατε διαβάσει. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα από τα Δημοτικά Νέα, το οποίο κάνει λόγο για θείασο αιρετών της ακριτικής πόλης. Θέλω όλα αυτά λοιπόν να τα κάνετε μια σκέψη και να μας πείτε την απάντησή σας. Να σχολιάσω τι, κύριε Νατσούλη. Από όλα. Σίγουρα θα σχολιάσω κάτι σε ό,τι έχει να κάνει, με το νοσοκομείο και με την διοίκηση. Αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνος όπου πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αποφύγουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ και την διοίκηση του νοσοκομείου Καστοριάς, αλλά και όλο το υγειονομικό προσωπικό. Εδώ είναι το πρόβλημα, ότι η διοίκηση δεν υπάρχει. Είναι μόνο ο κύριος Χάτσιος. Διοίκηση τώρα θα μπει. Εντάξει, η διοίκηση εκπροσωπείται από τον πρόεδρο της. Ναι, εννοώ ότι δεν υπάρχουν καν τα μέλη. Δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Ναι, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Το νοσοκομείο διοικείται. Διοικείται, ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Ότι να εκφράσω τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες στην διοίκηση του νοσοκομείου, λοιπόν, σε όλο το υγειονομικό προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, που δίνουν αγώνα νυχθημερών για να κρατηθούν στην ζωή και να είναι υγιείς οι συμπολίτες μας που τυχόν έχουν πληγεί. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, στην ουσία. Η ουσία είναι να βγούμε όλοι υγιείς, σώοι και αυλαβείς από αυτό το δύσκολο σκηνικό που περνάμε. Νομίζω ότι κάνουν αρκετά καλά τη δουλειά τους. Δουλεύουν συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο και θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Σχολιασμοί, όπως είπα και πριν, μεμσημύριες, σχόλια που έχουν σκοπό να πλήξουν τον οποιοδήποτε, δεν θα με βρείτε σύμφωνο εμένα αυτή τη στιγμή. Το καλό θα ήταν, όμως, διάφορα έτσι πράγματα τα οποία όταν θα γίνουν με ονόματα, ναι, τότε θα βγω και θα απαντήσω, και αν υπάρχει κάτι για εμένα προσωπικά, ότι αυτά που γράφονται δεν θα απαντήσω αγγίζουν για τον εαυτό μου και για κανέναν άλλον. Γιατί εδώ γράφονται κι άλλα. Να πω και ένα ακόμη παράδειγμα. Ότι παίρνουν την ευθύνη ότι δεν μπορούν άνθρωποι που απαξίωσαν την Καστοριά να κουνάνε το δάχτυλο. Δεν γνωρίζω σε ποιον αναφέρεται. Ή επίσης κάποια άλλα δημοσιεύματα που ίσως κρύβουν και άλλους σκοπούς από πίσω. Μπορεί να κρύβουν πικρίες του παρελθόντος. Μπορεί κάποιος άλλος την αποτυχία του ή οτιδήποτε άλλο να την εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Αυτά είναι πράγματα που δεν γνωρίζω. Εγώ τα γνωρίζω. Για τον θείασο των ερετών εννοείται. Για τον θείασο των ερετών εννοείται. Όχι, εγώ λέω ότι, και το έχω πει πολλές φορές και το τονίζω, και αυτή είναι η άποψή μου και εμένω σε αυτήν. Ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει και για αυτά που γράφει. Ναι. Επίσης, το τι κρύβει ο καθένας για αυτά που λέει από πίσω είναι θέμα δικό του. Ναι. Να
Πούμε όμως αυτή τη στιγμή να πούμε και μια κουβέντα για το πώς είναι και η σχέση σας, γιατί φαίνεται εδώ ότι βγαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, και να, θες να μην, και να θες να το κρύψεις, δεν, αν διαβάσεις αυτά τα κείμενα. Πάλι θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Η σχέση που έχω εγώ με τον διοικητή του νοσοκομείου είναι άριστη και θα ήθελα να βγει και να το επιβεβαιώσει. Μάλιστα. Όπως είναι άριστη με όλους, έτσι, και με τους βουλευτές εδώ πέρα και με τον Δημητρή τον Σαββόπουλο και με τους άλλους τους δύο τους δημάρχους, είναι άριστη η σχέση που έχω και μιλάω για τον εαυτό μου. Εγώ προσωπικά, το ότι κρατάω χαμηλούς τόνους ή με το οτιδήποτε άλλο είναι κάτι... Όμως ξέρετε, κύριε Δημαρχέ, ότι έχουν αναπτυχθεί και κάποια πράγματα, κάποιες αντιπαλότητες, υπάρχουν και φραστικά επεισόδια όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι καλό σαν κλίμα για αυτό που ζούμε? Φυσικά και δεν είναι καλό, γι' αυτό επέλεξα εγώ τον δρόμο των χαμηλών τόνων, της διακριτικότητας, και ώστε να μην υπάρχουν τέτοια θέματα. Το τελευταίο που θα έπρεπε να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι κάποιες προσωπικές κόντρες, κάποια αρνητικά σχόλια ο ένας για τον άλλον είναι το τελευταίο που θα πρέπει να μας απασχολεί. Είναι μία μάχη την οποία πρέπει να την δώσουμε όλοι μας και θα πρέπει να την δώσουμε ενωμένοι και χωρίς να μας απασχολεί τίποτε άλλο. Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί και η ουσία του πράγματος, θα το πω για μία ακόμη φορά σήμερα, είναι να βγούμε την επόμενη μέρα στην καθημερινότητά μας και να είμαστε όλοι υγιείς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσταν μαζί μας. Καταλαβαίνετε, σήμερα φορτώθηκε, έχει φόρτιση σήμερα η ατμόσφαιρα με αυτά που ακούστηκαν. Είναι μια δύσκολη μέρα, δυνατή μέρα, θα λέγαμε δημοσιογραφικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η ουσία, κύριε Ματσούλη, είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα, συνεχίζουν να είναι δύσκολα. Θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε αυτή τη κατάσταση. Υπάρχει κόσμος που έχει προσωπικά προβλήματα, υπάρχει κόσμος που δεν έχει πλέον το μεροκάματο, αυτό που είχε τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει κόσμος που περνάει δύσκολα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά του, σε ό,τι έχει να κάνει με την τροφή του. Ο Δήμος Καστοριάς λοιπόν βρίσκεται δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και η ουσία, όπως είπαμε, είναι να το ξεπεράσουμε αυτόν τον Γολγοθά όλοι μαζί, ενωμένοι και δυνατοί. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.